Λοιπόν, καλημερίζω τον πρόεδρο της δικούς σας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Ταβερναράκη? Καλημέρα σας κύριε Δουλειαράκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές. Ένα ραντεβού που είχαμε πει ότι από χθες, ότι σήμερα θα το ανανεώναμε για σήμερα, για να βλέπαμε μήπως θα γινόμασταν και σοφότεροι σε ό,τι έχει να κάνει με την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, για να ξεκινήσω από εκεί, σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαδικασίες. Γιατί για λεφτά άκουσα, για κλιματική κρίση άκουσα, για διάφορα άκουσα, αλλά για το πώς εύκολα τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να καταφέρουν να πάρουν ανάσα, γρήγορα να αποζημιωθούν, γρήγορα να περάσουν στην κανονικότητά τους, αυτό είναι κάτι που δεν το άκουσα, δεν το γνωρίζω. Μπορεί εσείς να το διαβάσατε αλλιώς. Όχι, πραγματικά και εγώ με εξέπληξε η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, με την έννοια ότι περίμενα τουλάχιστον να κάνει ένα βήμα ακόμα όσον αφορά στην ουσία αυτό που συζητούσαμε και χθες μαζί, για την απλοποίηση των διαδικασιών άσχετα με την όποια ανασυγκρότηση ή όποιο σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής της Θεσσαλίας, που ομολογουμένως είναι πολλαπλάσια η καταστροφή, υπερπολαπλάσια θα έλεγα, η καταστροφή η οποία συνέβη στην πλημμυροβαθή περιοχή της Θεσσαλίας σε σχέση με το σεισμό στο Αρκαλοχώρι που ζήσαμε και ζούμε ακόμα εδώ. Είναι προφανές όμως ότι τα προβλήματα είναι κοινά όσον αφορά τις διαδικασίες, τουλάχιστον όσον αφορά ιδιοκτησίες, όσον αφορά σπίτια τα οποία πλημμύρισαν. Είναι ακριβώς οι ίδιες διαδικασίες, οι οποίες είναι και στα σεισμόπληκτα σπίτια. Δυστυχώς, όσον αφορά αυτό καθεαυτό, τουλάχιστον την πρόταση του τεχνικού μελητήρου που έχουμε κάνει εμείς, όσον αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών, δυστυχώς δεν ακούσαμε τίποτα. Βέβαια και τις υπόλοιπες προτάσεις, τις οποίες έχουν κατατεθεί και από το Σύλλογο Ελπίδα, όσον αφορά τις διαδικασίες για την απαλλαγή από κάποιους φόρους, την απαλλαγή από τους πληστηριασμούς κλπ. Προφανώς ούτε αυτό, τουλάχιστον εγώ, δεν το άκουσα. Και ομολογουμένως δεν άκουσα και ολόκληρη τη συζήτηση, γιατί είχαμε και τη συγκέντρωση, όπως γνωρίζετε, στην Πλατεία Ελευθερίας των Ελευθέρων Επαγγελματιών. Την άκουσα όλη τη συζήτηση, όπως επίσης και τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν υπόθηκε τίποτα επί της ουσίας που να αφορά άμεσα τους ανθρώπους. Λεφτά τα οποία δίνονται, μα και εδώ δοθήκανε 66 και αλλού δοθήκανε άλλα 63 και αλλού μπορεί να δοθήκανε τα 40 και τα 50. Αλλά παραμένουν ακόμα στους λογαριασμούς, γιατί δεν έχουν καταφέρει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί αυτά τα χρήματα, να βοηθηθούν. Δυστυχώς αυτή είναι η ουσία και παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές με όλα αυτά τα οποία ακούγαμε στη χθεσινή ημέρα και από τον κύριο Κεντάξη. Το αποτέλεσμα κρινόμαστε, όλοι μας κρινόμαστε το αποτέλεσμα, και δυστυχώς σε αυτό θα έπρεπε το κράτος να αποδείξει τουλάχιστον για μια φορά ότι είναι αποτελεσματικό, γρήγορο και δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν ο ρόλος και εκεί έπρεπε να επικεντρωθεί. Προφανώς θα πρέπει να δοθούν κάποια χρήματα. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουν συζητηθεί κάποια χρήματα, πιστεύω ότι θα συμβάλλει στην όλη διαδικασία. Ξαναλέω, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. Αλλά από εκεί και πέρα, τουλάχιστον για τις δημόσιες υποδομές, τουλάχιστον για τις αγροτικές περιοχές, που είναι μια πολύ μεγάλη αγροτική παραγωγή, θα είναι μεγάλο πλήγμα για τη χώρα τα επόμενα χρόνια αυτό που συνέβη στην Θεσσαλία. Όπως παραμένουμε και εμείς. Και εκεί και εμείς εδώ στο Αρκαλοχώρι, στο ίδιο πρόβλημα, όπως είναι και στη Σάμο, όπως είναι και στον Εύρο, όπως είναι και σε άλλες σεισμόπληκτες περιοχές ή πλημμυροπαθείς περιοχές. Με πάρα πολλά ερωτήματα βάσει των όσων ακουστήκαν χθες και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, για το ποιος, τι, γιατί ανακατεύεται ακόμα και με μελέτες, ποιοι κρύβονται από πίσω, γιατί πάνε σε ένα άλλο μοντέλο ενδεχόμενα και άνθρωποι οι οποίοι καλλιεργούν στον κάμπο της Θεσσαλίας δεν θα μπορούν να καλλιεργούν με τον ίδιο τρόπο. Ήταν πολλά αυτά που ακούστηκαν χθες, τα οποία λίγο μια πρώτη εικόνα για την αλλαγή πολιτικής την έδωσαν, αλλά από τη στιγμή που δεν άνοιξαν και πάρα πολύ όλο αυτό το κεφάλαιο για να ξέρουν οι άνθρωποι τι τους περιμένει, αυτό είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Κύριε Ταβερναράκη, θα έρθω αφού άκουσα το αρχικό σας σχόλιο σε ό,τι έχει να κάνει με την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και των λοιπόν περιοχών. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε, τα συζητήσαμε εκτενέστατα χθες, και όποιος θέλει να βρει αυτή την κουβέντα μπορεί να πάει στο YouTube
σκούπα του Ράδιο 94 και να βρει αυτή την κουβέντα και με εσάς και με τον κύριο Γκαντάτσιο, να ακούσει αναλυτικά ποιες είναι οι δικές σας οι επιφυλάξεις, οι δικές σας οι θέσεις με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και κρύβονται. Προτάσεις συγκεκριμένες για νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι, να μην το περνάμε αυτό, ότι πάντα προσπαθούμε να είμαστε συγκεκριμένοι, πάντα προσπαθούμε να κάνουμε προτάσεις τεκμηριωμένες και μάλιστα ολοκληρωμένες νομοθετικές ρυθμίσεις. Απλά εξαρτάται, και το τονίζω και άλλη μια φορά, από την πολιτική βούληση των κυβερνώντων, εάν θέλουν να κάνουν ένα βήμα μπροστά σε αυτή τη χώρα. Το λέω και το επαναλαμβάνω και σας είπα και εχθές. Στο κλείσμα της κουβέντας μου, θα συνεχίσω να το παλεύω. Ναι, και είπατε, είπατε επίσης ότι είσαστε απόλυτα απογοητευμένος με τη στάση της πολιτείας, αλλά εγώ είπα λίγο πιο κομψά να το πω σήμερα και τίποτα περισσότερο. Στη χθεσινή ημέρα, λοιπόν, εσείς μας ενημερώσατε για αυτή σας την πρόταση. Ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχουμε ασχοληθεί πολλάκις και για χρόνια μέσα από το βήμα της εκπομπής, τα τροχαία, για τη δημιουργία παρατηρητηρίου οδικής ασφάλειας στην Ανατολική Κρήτη. Ξεκινώντας από την Παγκόσμια ημέρα. Σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης, όχι μόνο στην Ανατολική Κρήτη, πρότασή μας αφορά ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Μια και απευθύνεται στον Περιφερειάρχη προσωπικά η πρόταση. Ωραία. Και στον Αντιπεριφερειάρχη, στον κύριο Νίκο τον Ξυλούρη. Ανοίξτε λοιπόν τα χαρτιά σας, να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε. Προτείνετε μάλλον. Καταρχήν να πω, το παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας δεν είναι έμπνευση δική μας, υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε εκτεταμένα δίκτυα, υπάρχουν σε όλες τις χώρες και μάλιστα είναι ένα εργαλείο το οποίο παρέχει μια πληροφόρηση η οποία απευθύνεται προς τους πολίτες αλλά και προς τους φορείς όπου κάνουν επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο. Είναι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στο GIS, στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. Ένα σύγχρονο σύστημα το οποίο η περιφέρεια το έχει. Έτσι, το έχει μάλιστα, όποιος θέλει μπορεί να το δει, να δει μέσα από αυτό το GIS αρκετές πληροφορίες όσον αφορά πολλά θέματα όσον αφορά την Κρήτη. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτό το σύστημα το οποίο ζητάμε από την περιφέρεια να χρησιμοποιηθεί, και φυσικά ταυτόχρονα υπάρχει και η τροχέα η οποία καταγράφει τα δυστυχήματα ή τα ατυχήματα όπου και αν συμβαίνουν, σε όποιο επίπεδο και αν συμβαίνουν. Αυτή λοιπόν η καταγραφή η οποία γίνεται μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά σε ένα σύστημα GIS, ένα χάρτη δηλαδή, όπου θα μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πότε έγινε κάποιο ατύχημα, ποια ώρα έγινε, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε, που είναι το σημαντικό, αν υπήρχε φωτισμός, αν υπήρχε σήμανση, αν έγινε το τροχαίο λόγω ταχύτητας, αν έγινε και στα εγκαιρισιές συνθήκες του ατυχήματος ή του δυστυχήματος, αν ήταν σοβαρό, ιδιαίτερα σοβαρό, πολύ πολύ σοβαρό, οπότε θα έχετε τα αντίστοιχα χρώματα. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια πληροφόρηση πάνω σε ένα χάρτη, μια συσσόρευση σε κάποιο σημείο στο οδικό δίκτυο, θα μας δείχνει ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχει πρόβλημα. Άρα, αναγνωρίζοντας ή αναλύοντας αυτά τα στοιχεία, θα μπορούμε να δούμε αν θα πρέπει να αλλάξουμε τη σήμανση, αν θα πρέπει να αλλάξουμε το οδόστρωμα, αν είναι ολιθυστηρό, αν γίνεται λόγω βροχής τα περισσότερα ατυχήματα, αν υπάρχει ελλειπής φωτισμός, αν τα περισσότερα γίνονται νύχτα. Άρα μπορούμε να αντλήσουμε λοιπόν στοιχεία ώστε να μπορέσουμε πάνω μετά οι επιστήμονες, οι μηχανικοί ή αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες, αν αφορά επαρχιακό δίκτυο ή εθνικό δίκτυο ή δημοτικό δίκτυο ή αστικό δίκτυο, να μπορέσουν να κάνουν τις αντίστοιχες επεμβάσεις. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα, το GIS όπως λέτε, θα είναι περισσότερο χρήσιμο για την ίδια την πολιτεία και τις υπηρεσίες της, έτσι. Και για τους πολίτες, γιατί και οι πολίτες θα μπορούν να γνωρίζουν ποια σημεία είναι επικίνδυνα, οπότε που γίνονται τα ατυχήματα, τα έχουμε συσσόρευση ατυχημάτων, αλλά θα γνωρίζουμε ποια σημεία του οδικού δικτύου, ποιο οδικό δίκτυο είναι επικίνδυνο, ακόμη και ποια διασταύρωση στο Ηράκλειο μέσα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, έτσι, γι' αυτό σας είπα και αστικό δίκτυο ή επαρχιακό δίκτυο. Άρα και από την άλλη θα γνωρίζει και η τροχέα ποια, σε σχέση με τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν, πού θα πρέπει να μπουν κάμερες, πού θα πρέπει να γίνει η αστυνόμευση αντίστοιχη, ώστε να μπορέσουν να συμμορφώνονται, για να συμμορφώνονται οι πολίτες. Άρα είναι όλες οι υπηρεσίες θα μπουν σε μια διαδικασία να μπορέσουν να ανατρέψουμε αυτό το οποίο ζούμε στην Κρήτη, κυρία Δουλειαράκη, και το ζούμε κάθε χρόνο. Πέρυσι είχαμε, το έχω πει επανειλημμένα, ένα δυστύχημα ακριβώς στους ίδιους νεκρούς όσους είχαμε στο δυστύχημα των Τεμπών, 53 άτομα. Φέτος έχουμε
πέραν των πάνω των 34-35 άτομα είναι αυτή τη στιγμή μέχρι στιγμής οι νεκροί στο οδικό δίκτυο και μάλιστα το 80% των θυμάτων αυτή τη στιγμή είναι στο επαρχιακό δίκτυο. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι δηλαδή μόνο να μιλάμε για το ΒΟΑΚ, γιατί μιλάμε για το ΒΟΑΚ, μιλάμε για το ΒΟΑΚ και τη βελτίωση του ΒΟΑΚ κλπ. Προφανώς είναι ένα σοβαρό θέμα για την Κρήτη. Προφανώς είναι ένα δίκτυο το οποίο έχουμε διευθυνούμε θύματα. Όμως έχουμε και το δίκτυο το επαρχιακό, το οποίο θα πρέπει να κάνουμε πράγματα σε αυτό το λέμε κατά κόρον. Ξεκινήστε πρώτα μέσα από την πόλη και πηγαίνετε στους επαρχιακούς δρόμους να δείτε τι γίνεται και μετά μιλάμε και για το εθνικό δίκτυο, γιατί τα περισσότερα τροχαία καταγράφονται εκεί. Στο επαρχιακό και στο αστικό οδικό δίκτυο. Ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ βέβαια να παραβλέψω ότι η περιφέρεια κάνει προσπάθειες. Προφανώς είναι υποχρηματοδοτημένη. Προφανώς δαπανώνται κάποια χρήματα για την ασφάλεια. Προσπαθούν να γίνουν βελτιώσεις. Όμως είναι κατά γενική ομολογία. Νομίζω ότι και τα στοιχεία τα οποία μόλις πριν από λίγο είπαμε καταδεικνύουν πού ακριβώς είναι το πρόβλημα και πώς θα πρέπει να επεμβαίνουμε και πού θα πρέπει να επεμβαίνουμε. Νομίζω ότι η περιφέρεια θα σύψει σε αυτό το θέμα. Ήδη από μόλις στείλαμε και την επιστολή δέχτηκα θετικά μηνύματα και όλο αυτό, κυρία Δουλιεράκη, αν θυμάστε πριν από μερικές μέρες, 19 του μήνα, ήταν η μέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων, όπου έγινε και μια εκδήλωση στη Λότζια, όπου είχε έρθει αντιπρόεδρος του ΣΟΣ ατυχήματα, το οποίο είναι παραλλαδικό δίκτυο. Και είχε γίνει η εκδήλωση, ωραία. Ναι, που έγινε η εκδήλωση. Μου εμένα οπότε το... με αφορμή και αυτό είναι προφανές ότι εντάξει, θα πρέπει να επανακινήσουμε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα το πρέπει να το δει έστω και πιλωτικά να το δρομολογήσουμε σε συνεργασία με τους φορείς. Ωραία. Κύριε Ταβερναράκη, μια ανωτελεία τώρα. Γιατί θέλω να πάω στο πρακτικό μέρος του πράγματος, έτσι ώστε να καταλάβω εγώ που είμαι χρήστης του δρόμου και είμαι αυτή την ώρα έξω, πώς εγώ, δεν ακυρώνω την πρόταση, θέλω να το καταλάβω έτσι για να μην παρεξηγηθώ από την αρχή. Σωστά. Πώς εγώ θα βοηθηθώ μέσα από αυτό το παρατηρητήριο και πώς αυτό το παρατηρητήριο θα βοηθήσει ουσιαστικά στη μείωση των τροχαίων υλικών όπως επίσης και θανατηφόρων. Λοιπόν, καταρχήν θα γνωρίζουμε την επικινδυνότητα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αν γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούμε παραδείγματος χάρη τον δρόμο και πάμε στο Αρακαλοχώρι καθημερινά ή πάμε στη Μεσαρά ή πάμε από το Α χωριό στο Β, θα γνωρίζουμε ότι σε αυτό το δρόμο το τελευταίο χρόνο ή τα τελευταία 4-5 χρόνια ή πέρυσι είχαμε αυτά τα θύματα σε αυτό το σημείο και έχουμε μια συσσόρευση ατυχημάτων. Άρα ο πολίτης θα γνωρίζει εξ αρχής ποια σημεία είναι επικίνδυνα εάν και εφόσον δει το χάρτη ή χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτό για να δει ποιο είναι το επικίνδυνο σημείο. Το δεύτερο το οποίο και το πιο σημαντικό ή μπορεί να πατήσω εγώ το κουμπί που κάνω τη δουλειά που κάνω και να ενημερώσω τον κόσμο και να πω ότι εκεί αυτή την ώρα αν βρίσκομαι μέσα στο σύστημα ότι αυτή την ώρα υπάρχει ένα τροχαίο στο συγκεκριμένο σημείο και είναι αυτό και εκείνο και το άλλο για να ενημερώσω τον κόσμο. Ταυτόχρονα μάλιστα θα μπορεί και η περιφέρεια να περνάει μέσα το που εκτελούνται έργα. Άρα θα γνωρίζει και ο πολίτης ποια είναι τα σημεία τα οποία γίνονται οι επεμβάσεις ή πότε έγιναν οι όποιες επεμβάσεις. Άρα και η ίδια η περιφέρεια θα γνωρίζει αν στο επαρχιακό δίκτυο γίνεται αλλαγή τάπητας, αυτό γίνεται αλλαγή σήμανσης κλπ. Άρα θα έχουμε μια πληροφόρηση στην οποία αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πολύ χρήσιμη όχι μόνο για τις ίδιες υπηρεσίες αλλά και για τον ίδιο τον πολίτη. Εξάλλου, όλο αυτό δεν είναι, σας ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο το φανταστήκαμε εμείς. Είναι μια πρακτική η οποία υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητάμε αν θα γίνει. Έπρεπε να είχε γίνει. Και μάλιστα το είχα ακούσει και είχε ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι θα προχωρήσει αυτό σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς ζητάμε να γίνει πιλωτικά άμεσα, διότι έχουμε το μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη αυτή. Ωραία. Να σας πω κάτι. Δεν είναι πια η Κρήτη, είναι όλη την Ελλάδα. Διότι αν δείτε τα αστικά ατυχήματα και μέσα στην Αθήνα. Κάθε πρωί ή σχεδόν κάθε πρωί έχουμε από 2 με 3 νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Αναρωτιέμαι, πάω και κάνω και δεύτερη σκέψη τώρα, κύριε Ταβερναράκη, και λέω το εξής. Γιατί αυτή η πολιτεία, ο Πρωθυπουργός και ο κάθε Πρωθυπουργός, να πάνε σε αυτό που λέγεται παρατηρητήριο για τα τροχαία οδικής ασφάλειας όταν μέσα από αυτή την καταγραφή συμβαίνει το απλό εξής
όπως σας άκουσα να λέτε πριν από λίγο. Αν μέχρι σήμερα λέγαμε ότι για ένα τροχαίο την ευθύνη στο 80% την έχει ένας οδηγός, από την άλλη δεν κάνει να απεμπολούμε ποιος είναι εκείνος ο ρόλος που έχει αυτή η έρμη πολιτεία και η ταγή της πολιτείας, τους οποίους εγώ τοποθετώ σε θέσεις κλπ. Κλπ. Για να μου διευκολύνουν τη ζωή μου και αναφέρομαι στους βουλευτές. Καταλαβαίνετε τώρα τι ανοίγεται εδώ, τι μέτωπο ανοίγεται όταν η ίδια πολιτεία, και γιατί να το θέλει το παρατηρητήριο η πολιτεία, όταν θα αντιληφθεί ποιες είναι οι τραγικές, οι εγκληματικές ελλείψεις της στους δρόμους. Ωραία. Νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο πιο ανοιχτά και θα πρέπει και η πολιτεία να βλέπει τα πράγματα πιο ανοιχτά και να αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Άρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η πολιτεία και προφανώς θα πρέπει να ξέρει ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία για να προστατεύσει τους πολίτες. Αν αυτός είναι ο ρόλος της πολιτείας. Και τι αυτός πρέπει να είναι. Άρα με αυτό θα πρέπει να αποδείξει η πολιτεία ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες της, εάν και εφόσον κάποιο οδικό δίκτυο δεν είναι όπως θα πρέπει να είναι, αν δεν είναι η σήμανση αυτή που θα έπρεπε να είναι, αν δεν είναι ο τάπητας αυτός που θα έπρεπε να είναι, αν δεν είναι η χάραξη αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι. Μια ανάποδη στροφή, ένα έλλειμμα φωτισμού, όλα αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζει η πολιτεία γιατί συμβαίνει, για να προστατεύσει τους πολίτες. Αυτός είναι και ο ρόλος της πολιτείας. Άρα δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να το βάλουν για άλλη μια φορά κάτω από το χαλί. Εντάξει. Δεν θα είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο. Καλά, κάτω από το φίλο μου όμως να το κάνουμε. Η οδική ασφάλεια. Κυρία Ταβερναράκη, ένα λεπτό. Η οδική ασφάλεια μπαίνει κάτω από το χαλί τουλάχιστον για μία δεκαετία. Είναι τόσα πολλά τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν γίνει μέσα από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής από το 12 και μετά, με όσες αλλαγές υπουργών υπάρχουν. Μην ξεχνάτε ότι για όλη αυτή την προσπάθεια τρεις φορές έχει βραβευθεί ο 984 για αυτή του τη συνεισφορά. Είναι απανωτά τα ρεπορτάζ. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν θυμάμαι ποτέ θέμα οδική ασφάλειας να έχει ουσιαστικά μπει πάνω από το χαλί, εκτός από τις ανακοινώσεις και τις εξαγγελίες. Μόλις τελειώσουν αυτές, μπαίνει από κάτω. Μπαίνει από κάτω. Αυτό σημαίνει βέβαια σε πολλά θέματα στη χώρα, αλλά νομίζω ότι εδώ, αν μη τι άλλο, πρέπει να είμαστε όλοι να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση να βελτιωθεί αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη. Και παραλαμβάνω ότι συμβαίνει στην Κρήτη σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, διότι έχουμε το φτωχότερο οδικό δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να το αφήσουμε και δεν θα πρέπει ούτε η περιφέρεια, ούτε η τροχεία, διότι ούτε η περιφέρεια μπορεί να το κάνει μόνη της, ούτε η τροχεία μπορεί να το κάνει μόνη της. Προφανώς θα πρέπει να μπουν κάποιοι άνθρωποι σε κάποια διαδικασία, να περνάνε στο σύστημα αυτό πάνω αυτά τα στοιχεία, να μην μπαίνουν σε ένα σιρτάρι όταν γίνεται ένα δυστύχημα ή ένα ατύχημα, να μπαίνουν σε ένα σιρτάρι της τροχείας και να γνωρίζουμε, να μην γνωρίζει κανένας τι έχει συμβεί και που έχει συμβεί και πότε έχει συμβεί και κάτω από ποιες συνθήκες κάποιο ατύχημα. Πρέπει η πληροφόρηση να είναι διάχυτη και αυτή η διάχυτη πληροφόρηση θα έχει πολλαπλά ωφέλη και για τους πολίτες αλλά και για τους φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χώρο. Μάλιστα. Και το δικό δίκτυο. Πόσο εύκολο είναι να στηθεί ένα τέτοιο παρατηρητήριο? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι ένα σύστημα που μπορεί να στηθεί ανά πάσα στιγμή. Προφανώς θα χρειαστεί κάποια διαδικασία μιας ομάδας η οποία θα μπορέσει να το στήσει το σύστημα αυτό. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι σε αυτό. Αυτό σας είπα ότι η πρόταση αυτή έρχεται από τη μόνιμη Επιτροπή Συγκοινωνιακών Έργων του Τμήματος του Ανατολικής Κρίσης του Τεχνικού Μελητηρίου. Έχουμε τα στοιχεία που πρέπει να γίνει και την πλατφόρμα και το πώς θα μπορέσουν να περνάνε τα δεδομένα μέσα. Πάρα πολύ εύκολα να στηθεί. Δεν είναι δηλαδή διαδικασία. Για ξαναπείτε το. Μα ελάτε, αφήστε με να σας διακόπτω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Ταβερναράκη. Είναι και το αγαπημένο μου. Να σας διακόπτω δηλαδή. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς το είπατε πριν από λίγο, τι έχετε, μία μόνιμη επιτροπή, τι? Μόνιμη Επιτροπή Συγκοινωνιακών Έργων, Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών. Η Μόνιμη Επιτροπή έχει 10 επιστήμονες συναδέλφους, οι οποίοι είναι συγκοινωνιολόγοι, πολεοδόμοι, μικροτάχτες, οι οποίοι μέσα καθίστησαν και έφτιαξαν αυτή την πρόταση. Τη στήσαμε την πρόταση αυτή και μάλιστα με κάποια slides τα οποία πώς θα περνούν τα δεδομένα μέσα στο σύστημα του GIS.
Αυτό απλά θα πρέπει να το να στηθεί και να ενεργοποιηθεί. Είναι, ένα, είναι απλό, δεν είναι δηλαδή κάτι δύσκολο και ο χρήστης, δηλαδή ο καταγραφέας του ατυχήματος, θα μπορεί εύκολα να το περνάει στο σύστημα μέσα, όπως έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι τα περνάει η τροχιά σε κάποιο αρχείο, στο αρχείο της, το οποίο το, προφανώς το κρατάει. Άρα αυτό το, απλά μέσα στο σύστημα αυτό θα περνάει μέσα, οπότε η πληροφόρηση θα είναι διάχυτη σε όλους. Εσείς δηλαδή δεν έχετε... είναι κάτι το οποίο είναι, σας είπα, δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ούτε κανένα ειδικό προγραμματισμό, ούτε καμία ειδική διαδικασία. Μία πλατφόρμα σε ένα χάρτη απάνω, όπου θα περνούν τα σημεία αυτά επάνω και πατώντας πάνω στο σημείο που έγινε το ατύχημα θα γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία που σας περιέγραψα στο προηγούμενο. Τουλάχιστον ακούμε για μια φορά ότι υπάρχει μια μόνιμη επιτροπή συγκοινωνιακών έργων ή υποδομών που ασχολείται με αυτά τα θέματα, ότι τιμάει το ρόλο της στην ύπαρξή της, ότι εσείς τιμάτε το επάγγελμά σας, γιατί υπάρχει και άλλη μόνιμη επιτροπή, η μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας της Βουλής, που τουλάχιστον εδώ πόσο ήταν, 4 και 4, 8, τα τελευταία περίπου 12 χρόνια δεν θυμάμαι να έχει κουνήσει τίποτα περισσότερο από ένα δαχτυλάκι που λέει ελάτε να κάνουμε μία συνάντηση για να απλά επιβεβαιώσουμε ή για να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουμε και είναι η μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας της Βουλής. Εάν αρχίσω και θυμάμαι τους ανθρώπους οι οποίοι, τους βουλευτές οι οποίοι και τους κριτικούς βουλευτές που έχουν περάσει μέσα από τη Βουλή, που στο τέλος οι βουλευτές αυτοί εξαιτίας της ανυπαρξίας της δεν ήθελαν καν να γίνεται αναφορά στο όνομά τους γιατί δεν ένιωθαν καλά, ντρεπόντουσαν γι' αυτό, τότε εντάξει, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Για να ξέρουμε δηλαδή τι είναι αυτό που έχουμε και τι είναι αυτό το οποίο δεν έχουμε σε αυτή εδώ την τη χώρα. Κυρία Δουλγεράκη, θα μου επιτρέψετε, έχουμε μόνο όλα αυτά τα οποία έχουμε, συζητάμε καταρχήν κατά καιρούς και οι προτάσεις που βγαίνουν από το Τεχνικό Μελητήριο δεν βγαίνουν προφανώς από τον Πρόεδρο, βγαίνουν από μια από μόνιμη σε σας είπα, τιμάτε τον εαυτό σας. Σέβεστε τον εαυτό σας, σας το ξαναείπα. Πολιτεία, σεβόμενοι τον εαυτό μας. Και σεβόμαστε και το ρόλο μας, προσπαθούμε να κάνουμε τέτοιου είδους προτάσεις. Όλες αυτές τις προτάσεις που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς, είτε για το βόρειο δικό άξονα, είτε για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, είτε για τα μεγάλα είτε για τα μικρά έργα, ή παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε για προγράμματα τα οποία τρέχουν εξ οικονομώ κλπ. Υπάρχουν αντίστοιχες μόνιμες επιτροπές με συναδέλφους επιστήμονες, οι οποίες έχουμε συγκροτήσει από την αρχή της θητείας και οι οποίες δουλεύουν και συνεδριάζουν και φέρνουν προτάσεις στη Διοικούσα Επιτροπή και στη συνέχεια. Κρατάω το εξής, γιατί αύριο το πρωί εδώ στο στούντιο του 984, συμπτωματικά βέβαια, θα έχω τους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, μια συνάντηση η οποία έχει υπεκλειστεί εδώ και καιρό, αναφορικά με τις δικές τους τις προτάσεις περιοδικής ασφάλειας που πρόσφατα κατέθεσαν στην περιφέρεια Κρήτης. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να τους ακούσετε και να υπάρχει συνεργασία και με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να ξέρετε ότι αυτά τα οποία επισημαίνετε κύριε Ταβερναράκη, που λέει ότι μέσα από αυτό το παρατηρητήριο βάζω εδώ στο κομμάτι της συνεργασίας ή τη διάχυση της πληροφορίας από τον απλό τον πολίτη, τον απλό τον χρήστη μέχρι την περιφέρεια, μέχρι τους δήμους που θα πρέπει να αναβαθμίζουν στοχευμένα τις υποδομές και τη σήμανση του οδικού δικτύου, την ίδια την πολιτεία, τη βελτίωση της τροχονομικής επιτήρησης, ότι αν αυτό στηθεί μάλλον κάτι καλό θα κάνει, άσχετα με το αν εμείς επιμένουμε να οδηγάμε όπως οδηγάμε, ότι κάτι καλό θα βγει σε αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, μπας και αυτοί οι αριθμοί σταματήσουν εκεί που είναι μέχρι σήμερα. Ας μην θρυνήσουμε άλλους ανθρώπους. Ας μην θρυνήσουμε άλλους ανθρώπους, αυτή είναι και η ευχή δική μου. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι πραγματικά θα ήθελα αυτό να σύψει πάνω η περιφέρεια που έχουμε ζητήσει, να ξεκινήσουμε από εκεί και να αφήσουμε να το στείλουμε αυτό το σύστημα, γιατί όπως είπατε θα είναι μια διάχυτη πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει σε κάθε περίπτωση, θα βοηθήσει χωρίς κόστος, χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Απλά η πληροφόρηση την οποία περνάει αυτή τη στιγμή και κρατιέται σε κάποια συρτάρια θα είναι διάχυτη σε όλους, από τους φορείς μέχρι τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ταβερναράκη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.